Ένα ερώτημα πλάνατε στην αίθουσα. Αλήθεια, η ακρίβεια είναι διεθνής ή είναι εσωτερική? Μόνο που αυτό το ερώτημα αποτελεί ψευτοδίλημα, γιατί συγκαλύπτει, προσπαθεί να συγκαλύψει τους πραγματικούς υπεύθυνους. Αναρωτήθηκε στην παρέμβαση του κύριος Πρωθυπουργός ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της ακρίβειας και απάντησε η κρίση στην Ουκρανία. Και αυτή η κρίση στην Ουκρανία από τι προήλθε? Είναι ένα τυχαίο γεγονός που ξαφνικά συνέβη? Δεν είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης δύο υπεριαλιστικών πόλων, από τη μια μεριά των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη της Ρωσίας? Και το επίδικο αυτής της σύγκρουσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ανταγωνισμός για τις σφαίρες επιρροής, για την αλλαγή των συνόρων και το ξαναμοίρασμα των αγορών, ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών πόρων και των διαδρομών ενέργειας. Και αυτή η σφοδρότατη σύγκρουση οδήγησε στην υπεριαλιστική επέμβαση από μεριάς της Ρωσίας, με την ευθύνη και την εμπλοκή όμως των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή τη σύγκρουση η χώρα μας εμπλέκεται. Εμπλέκεται γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, στήριξαν τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Γιατί η κυβέρνηση έσπευσε να στείλει στρατιωτικό υλικό. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, και η προηγούμενη ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, μετέτρεψαν τη χώρα μας σε ορμητήριο των αμερικανοατοικών υπεραλιστικών επεμβάσεων, δίνοντας νέες βάσεις στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο, τη Λάρισα, όπου από εκεί προωθούνται ο στρατός του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην Ανατολική Ευρώπη. Και όλα αυτά στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Για να κάνει τι? Για να συμμετέχει στο πιάτσικο, σε βάρος των λαών, για να κερδίσουν οι κεφαλαιοκράτες. Ενώ θύμα είναι ήδη ο ελληνικός λαός, είναι ο λαός της χώρας μας, ο οποίος πληρώνει πολύ ακριβά το κυνήγι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και την ακρίβεια. Και αν η μία όψη του νομίσματος της ακρίβειας οφείλεται στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στον υπεριαλιστική επέμβαση και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, η άλλη όψη είναι του νομίσματος της ακρίβειας, είναι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη χώρα μας, από όλες τις κυβερνήσεις, πολιτικές που εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων του κεφαλαίου. Αλήθεια, η επεκτατική νομισματική πολιτική δεν είναι παράγοντας ανόδου της ακρίβειας? Όταν τυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζικά χρήμα για να στηριχθούν οι ανάγκες ρευστότητας των πολυεθνικών, που αποτελεί φάρμακο για να προχωρήσουν τα επενδυτικά του σχέδια, δεν διαμορφώνει ταυτόχρονα και το έδαφος φαρμάκι για το λαό, γιατί εκτινάσεται ο πληθωρισμός? Και ο πληθωρισμός κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Δεν είναι υπέτεια της ακρίβειας η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετέβαση, που με πίστη υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Δεν είναι ήταν η προκλητική στήριξη στα πλαίσια αυτά των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας, η συρρήκνωση της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίησή της, τα τέλη ρήπων για να γίνει πιο ακριβώς ο λιγνίτης και να προχωρήσουμε στη σταδιακή απολιγνητοποίηση? Δεν είναι η επιλογή που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας και από τη σημερινή και από την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι το εισαγόμενο ορυχτό καύσιμο, το φυσικό αέριο, θα είναι το καύσιμο μετάβασης για την πράσινη ενέργεια? Δεν είναι το χρηματιστήριο ενέργειας όλα αυτά που συνέβαλαν στην εκτόξευση της τιμής? Και αλήθεια, ο ένοχος είναι τα διάφορα golden boy της σημερινής ΔΕΗ που παίρνουν υψηλούς μισθούς? Ή ότι ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ? Δηλαδή, άμα γυρίσουμε στη δημόσια ΔΕΗ, όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης, τι θα γίνει? Σε συνθήκες απελευθερωμένου περιβάλλοντος, σε συνθήκες πράσινης μετάβασης, υπήρχε και σε αυτό το περιβάλλον η δημόσια ΔΕΗ. Όμως η ενεργειακή φτώχεια κατέτρωγε, ήταν πάνω από το 20%
των λαϊκών οικοκυριών. Ζούσαν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας υπό δημόσια ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιοι ευθύνονται και ποιοι είναι η πραγματική αιτία της ακρίβειας στην ενέργεια. Γιατί μένει στο απειρόβλητο έτσι η πραγματική αιτία. Και μάλιστα, πολύ δε περισσότερο, που τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, το Μέρα 25, μιλάει ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για την πράσινη μετάβαση. Και μάλιστα να υποκατασταθεί το φυσικό αέριο με το LNG ως καύσιμο μετάβασης, που εξυπηρετεί βεβαίως τα συμφέροντα των Ελληνίων εφοπλιστών, αλλά και τα αμερικάνικα συμφέροντα για το LNG, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό. Άρα λοιπόν όχι μόνο μείωση δεν θα δούμε, αλλά η ακρίβεια στην ενέργεια θα συνεχίσει να κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Εμείς λέμε καθαρά, η διέξοδος από αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να είναι άλλη παρά από την κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και στις πηγές ενέργειας. Γιατί μόνο τότε, μόνο σε συνθήκες σχεδιασμένης αξιοποίησης του συνόλου των ενεργειακών πόρων και πηγών που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ πλούσια, μπορεί να ικανοποιούνται συνδυασμένα όλα τα κριτήρια, τόσο της επάρκειας του συστήματος, της ασφάλειας του συστήματος, της παραγωγής φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος που να καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας για τη βιομηχανία, για την αγροτική παραγωγή, αλλά και ταυτόχρονα να προστατεύει το περιβάλλον σε συνθήκες αναβάθμισης της θέσης των εργαζόμενων και με ασφαλή μέτρα προστασίας της υγείας τους. Και από αυτή την άποψη, στις σημερινές συνθήκες πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι στόχοι πάλι που να συγκρούονται με τις αιτίες αυτής της πολιτικής. Και τέτοιοι δεν μπορεί να είναι παρά από την κατάργηση τόσο των έμεσων φόρων, όσο και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια, αλλά και στα υπόλοιπα καύσιμα. Η γενναία μείωση και το πλαφόν στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η κατάργηση του χαρατσιού που επιδοτούνται μέσα από αυτό οι διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, αλλά και η κατάργηση του τέλους ρήπων. Έτσι θα μπορεί να υπάρξει μια ανακούφιση μέσα από αυτά για το λαό. Άλλος παράγοντας ακρίβειας δεν έχει σχέση με το τι παράγεται στη χώρα μας και για ποιο σκοπό παράγεται. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει το τι θα παραχθεί? Οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για διασφάλιση μέγιστου του ποσοστού κέρδους και όχι απλώς κερδοφορίας. Και αυτό ακριβώς το κυνήγι του κέρδους είναι που έχει καταστρέψει μια σειρά πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες στη χώρα μας. Από την αγροτική παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση μια σειρά κλάδων. Όταν συγκεντρώνεται η γη σε λιγότερα χέρια, όταν αλλάζει η χρήση γης, όταν επεκτείνονται τα λαμπόγιαλα σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια σειρά παραγωγικές δραστηριότητες να καταστρέφονται και να, σήμερα η χώρα μας να βρίσκεται σε συνθήκες επισιτιστικής κρίσης. Δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της? Γιατί δεν επιδοτεί το μαλακό σιτάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και δεν είμαι, τι θα παράγει ο άλλος? Πώς θα μπορεί να διασφαλίσει το εισόδημα όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρεί το μαλακό σιτάρι με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε στις εισαγωγές? Ενώ αντίθετα επιδοτεί το σκληρό που το χρειάζεται η μακαρονό βιομηχανία. Να λοιπόν ποιες είναι οι αιτίες, και έρχεται με μια τροπολογία η κυβέρνηση και την παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπου βάζει για να αντιμετωπίσει, να αποτραπεί, λέει, δυσμενείς επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια. Εμείς αυτή την τροπολογία και το άρθρο συγκεκριμένο να το καταψηφίσουμε ως ΚΚΕ. Γιατί δεν λύνουν τα προβλήματα που επικαλούνται? Δεν εξασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια αυτά τα μέτρα? Και εμείς προτείνουμε και να καταγραφούν όχι μόνο αυτά, αλλά και να κρατικοποιηθούν τα αποθέματα και σε άλλα προϊόντα, όπως είναι τα ζυμαρικά, όπως είναι τα όσπρια, το ρύζι και άλλα. Εμείς ζητάμε να διατεθούν στην κατανάλωση χωρίς χονδρομπορικό κέρδος και βιομηχανικό κέρδος για όσο καιρό διαρκεί η κρίση αυτή. Να κρατικοποιηθεί και να στηριχθεί, να επαναλειτουργήσει η λιπασματοβιομηχανία με φθηνό ρεύμα, αλλά και ταυτόχρονα με καταγραφή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τα λιπάσματα, την αμμονία, και αυτά να επιταχθούν
από τις χημικές βιομηχανίες για να μπορέσει να προχωρήσει η παραγωγή λιπάσματος στη χώρα μας, για να διατεθεί φτηνό λίπασμα στον αγρότη να μπορέσει να καλλιεργήσει. Να σταματήσει, κύριε Υπουργέ, της ανάπτυξης η παραγωγή βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια, που λέτε ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά αυτή τη στιγμή. Να σταματήσουν οι εξαγωγές όλων των παραπάνω προϊόντων και βεβαίως να στηριχθούν οι καλλιέργειες των αερινών σιτηρών και του ηλίανθου. Αλλά παράγοντες που εκτινάσουν την ακρίβεια είναι και η έμεση φορολογία. Είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας. Είναι η επίθεση που έχουν δεχτεί διαχρονικά τα λαϊκά στρώματα στα εισοδήματά τους, στα εργασιακά με την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα, στο ασφαλιστικό όπου τσακίστηκαν, κλάπηκαν λεφτά από τους συνταξιούχους και επιβιώνουμε συντάξεις πείνας. Αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε και στο σημερινό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η διάταξη για την Τσικουδιά και το Τσίπουρο, που επί της ουσίας ποιους στηρίζει, τους ποτοβιομήχανους έναντι της παραδοσιακής παραγωγικής δραστηριότητας των αμπελοκαλλιεργητών της χώρας μας, το οποίο και ιστορική και πολιτιστική αξία έχει. Κι όμως, για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των ποτοβιομηχάνων, τους αφαιρούμε ακόμη και το όνομα του Τσίπουρ και της Τσικουδιάς, που είναι ιστορικά συνδεδεμένα με τους αμπελοκαλλιεργητές, τους παραδοσιακούς. Αλλά και άλλα μέτρα κοροϊδίας, όπως για παράδειγμα αυτό που θα επιστρέψετε στους αγρότες για το πετρέλαιο, το αγροτικό που χρησιμοποιούν. 60 εκατομμύρια είναι το σύνολο του κόστους. Άρα η συντριπτική με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα εξαιρεθεί. Όταν την εποχή που υπήρχε η επιστροφή του ειδικού φόρου ήταν 180 εκατομμύρια. Αλλά τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το κατάργησε, την επιστροφή φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και την ίδια στιγμή μάλιστα, πού οι εφοπλιστές, θα πάρω και τη δευτερολογία μου κύριε Πρόεδρε, τη στιγμή που οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και έτσι αυτά τα μέτρα τα οποία παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών είναι μέτρα κοροϊδίας για το λαό. Γιατί αφήνουν στο απειρόβλητο τις αιτίες της ακρίβειας. Κάνουν μια αναδιανομή της φτώχειας από τους λιγότερους φτωχούς στους πιο ευάλωτους. Δηλαδή τους οδηγείτε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και μετά τους λέτε θα σας δώσουμε και ένα επίδομα για να τα βγάλετε πέρα, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι. Να πληρώνουν δηλαδή οι λιγότερο φτωχοί προς όφελος των εξαθλειωμένων και την ίδια στιγμή να μένει στο απειρόβλητο τα συμφέροντα του κεφαλαίου και η κερδοφορία. Και από αυτή την άποψη μόνο κοροϊδία μπορεί να λυθεί αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Τσίπρα, για υπερφορολόγηση, λέει, των κερδών των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Αλήθεια? Αυτοί θα κερδίζουν και ο λαός θα χάνει και θα πληρώνει? Και το θεωρείτε τίμιο αυτό το πράγμα? Να πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός την ενέργεια και να μην αμφισβητεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήρων, απλά και μόνο τα υπερκέρδη τους, λέει. Πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν, αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση ως μέτρα ανακούφιση, αλλά λένε και τα άλλα κόμματα, βρίσκονται σε δύο συμπληγάδες στη μέγενη, από τη μια μεριά της δημοσιονομικής υπεύθυνης πολιτικής, όπως τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και το δυνατοτήτων, λέει, της οικονομίας. Αυτή ακριβώς η μέγενη είναι που συθλίβει την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Αλήθεια? Υπονομεύει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τα δημοσιονομικά η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια, και δεν την υπονομεύει η μείωση των συντελεστών φορολόγηση των νομικών προσώπων, η διαχρονική? Δεν την υπονομεύει η μείωση των διανεμόμενων κερδών? Δεν την υπονομεύουν οι υπεραποσβέσεις? Δεν την υπονομεύει το αφορολόγητο που έχουν οι εφοπλιστές? Ο ΦΠΑ την υπονομεύει. Τα μέτρα προς όφελος του κεφαλαίου δεν την υπονομεύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν αντέχει η οικονομία όταν πρόκειται να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης των νοσοκομείων εν καιρό πανδημίας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των σχολείων. Ή όταν πρέπει να υπάρξουν έργα υποδομής που να προστατεύουν
τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς. Ενώ αντίθετα αντέχει η οικονομία τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι για τους υπερελιστικούς σκοπούς, αντέχει η οικονομία τις υποδομές και τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αντέχει η οικονομία τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρηματικών ομήλων. Έτσι λοιπόν το κριτήριο αποκαλύπτεται πολύ καθαρά ανάμεσα για τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αντοχές της οικονομίας, το καθορίζει απλά και μόνο το καπιταλιστικό κέρδος. Και αυτός που θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό για όλα αυτά τα πακέτα προς τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι ο λαός. Και από αυτή την άποψη τσακώνονται τα άλλα κόμματα με την κυβέρνηση για τις αλλαγές που υπάρχουν στον έμφυα. Ποιος λιγότερο, ποιος περισσότερο κερδίζει. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ, κύριοι. Μειώνεται, λέει, 200. Όταν ο λαός τόσα χρόνια τώρα πληρώνει έμφυα για το σπίτι το οποίο έκτισε, ένα νέο ενίκιο, αντί να καταργηθεί ο έμφυα. Γιατί δεν το κάνετε, θα έχει δημοσιονομική επίπτωση. Αν είναι αυτό το σκοπός, τότε γιατί δεν επιβάλλετε τον ΕΦΑ, τον ειδικό φόρο ακινήτων. Καμία κυβέρνηση δεν τον επέβαλε. Και αυτό το ερώτημα το θέτουμε συνέχεια σε όλους, αλλά κανείς δεν απαντάει. Γιατί από το 2002 δεν επεβλήθηκε ποτέ ο ΕΦΑ, ο ειδικός φόρος ακινήτων για τα ακίνητα των νομικών προσώπων. Γιατί καμία κυβέρνηση. Η απάντηση είναι καθαρή. Γιατί προσβάλλει αυτός ο φόρος τα ιερά και τα όσια του συστήματος, δηλαδή τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Γι' αυτό δεν επεβλήθηκε ποτέ αυτός ο φόρος. Και μην με κοιτάτε, κύριε Αλεξιάδη, με ερωτηματικό. Γι' αυτό δεν τον επιβάλλετε όσο ήσασταν κυβέρνηση κι εσείς. Γι' αυτό εξαιρέσατε από τον έμφυα τα νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται ακίνητα, τις offshore εταιρείες που έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία και ανήκουν σε εφοπλιστικά συμφέροντα. Ούτε ΕΦΑ ούτε έμφυα πληρώνουν αυτοί. Να λοιπόν, ποιος πληρώνει και ποιος σηκώνει τα βάρη τα φορολογικά. Και εμείς λέμε ότι σήμερα πρέπει να καταργηθεί ο έμφυα, είναι αντιλαϊκός φόρος, και να επιβληθεί ο ειδικός φόρος ακίνητων, ο ΕΦΑ. Να επιβληθεί φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, χωρίς εξαιρέσεις των διαφόρων offshore εταιριών που αξιοποιούν και διαχειρίζονται τεράστια ακίνητη περιουσία. Αλλά και τα μέτρα για το νέο πτωχευτικό τα οποία βάζετε. Καλείτε τον κόσμο να παραχωρήσει και ο Θεός στα σπίτια του, στα διάφορα funds. Και του δίνετε ένα μικρό ποσό για να καλύψει το ενίκιο που θα πληρώνει για το ίδιο το σπίτι. Όταν την ίδια στιγμή το ιδιωτικό χρέος γιγαντώνεται, που καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Αντί να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, να διαγραφούν δάνεια τα οποία έχουν κάνει λαϊκά στρώματα και που σήμερα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, για να προστατευτεί τα συμφέροντά τους. Τη στιγμή που διαγράφεται δάνεια για επιχειρηματικούς ομίλους ή που τα κουρεύεται μέχρι 80%, όπως έγινε με την εταιρεία Καλυμάνης, για να μπορέσει να πουληθεί η εταιρεία Καλυμάνης, αλλά και με άλλες εταιρείες και μονοπωλιακούς ομίλους υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Γι' αυτό το λόγο εμείς το λέμε καθαρά, ότι για αυτές τις συνθήκες που βιώνει σήμερα ο λαός μας και οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται ούτε τα διάφορα γαλάζια πράσινα ή ροζ golden boys, ούτε οι διάφοροι ολιγάρχες ευθύνονται. Ευθύνεται συνολικά αυτό το σύστημα που υπερασπίζεστε, που την ίδια στιγμή που γεννιέται πλούτος αναπαράγεται και διευρύνεται η φτώχεια και η εξαθλίωση. Γιατί όποιο μείγμα διαχείρισης, όποια διαχειριστική πολιτική, όποιος κι αν είναι ο διαχειριστής αυτού του σάπιου συστήματος, δεν πρόκειται ποτέ αυτό να απαλλαγεί από την τεράστια ανισότητα που αναπαράγει ανάμεσα στη μια μεριά σε όλο και λιγότερα χέρια που συγκεντρώνουν το πλούτο σε παγκόσμιο επίπεδο και στη φτώχεια που ζουν πλατιά λαϊκά στρώματα. Ανάμεσα στις ανισότητες όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Ότι αυτό το σύστημα είναι βαθύτατα αντεργατικό, γιατί στηρίζει την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και στην υποβάθμιση της θέσης της εργατικής τάξης για να στηριχθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων
Και πάνω απ' όλα ότι είναι αβέβαιο αυτό το σύστημα. Γιατί μέσα από την ανάπτυξή του γεννάται συνθήκες εκδήλωσης μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης. Έτσι λοιπόν η λύση δεν βρίσκεται στις εκλογές. Για να φύγει ο ένας αφέντης και να έρθει ο άλλος σωτήρας. Πλαστός για το λαό. Η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση με τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα στο λαό. Βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής. Για να μπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης ο λαός, να βρει μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά πάνω απ' όλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Γιατί ο δρόμος ελπιδοφόρος για το λαό, όπου θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, είναι ο σοσιαλισμός και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.